υπεγράφει από τον Δήμαρχο Ηρακλείου και την ανάδοχο εταιρεία η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης ανέγερσης του αποτεφρωτηρίου του Δήμου Ηρακλείου, εξέλιξη που ανοίγει τον δρόμο για την υλοποίηση του έργου. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 μήνες με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου. Υπεγράφει σήμερα η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης για το αποτεφρωτήριο. Έχει διάρκεια η σύμβαση αυτή ένα έτος. Υπολογίζω πως θα είναι περισσότερο από το ένα έτος, γιατί θα χρειαστούν ενδιάμεσα αδειοδοτήσεις διάφορες. Και θεωρώ ότι έγινε ένα μεγάλο βήμα προς την κατεύθυνση της ιδρύσεως του αποτεφρωτηρίου, το οποίο θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Ο χώρος έχει εξευρεθεί. Είναι κοντά στο νεκροταφείο. Είναι χώρος που προβλέπεται ως νεκροταφείο. Στην Αγία Καρνασό. Κοιτάξτε, η μελέτη θα γίνει. Πότε θα γίνει η μελέτη? Θα φάει κανένα χρόνο. Μέχρι να γίνει και το αποτεφρωτήριο καμιά πενταετία και βλέπουμε πάλι. Εντάξει, καλό είναι να γίνει, γιατί ο κόσμος είναι ορισμένοι άνθρωποι που το ζητάνε, αλλά δεν μπορούν να έχουν το κόστος για να. Παλιά πηγαίναμε στη Βουλγαρία, τώρα πάμε στη Ριτσόνα. Πάλι όμως είχε ένα κόστος από εδώ για να φτάσουμε μέχρι τη Ριτσόνα. Που δεν θα το είχε το κόστος αυτό εδώ. Ναι. Όταν θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο. Η Λότζια άνοιξε το ευαίσθητο αυτό ζήτημα της καύσης των νεκρών το Σεπτέμβριο του 2014. Αρχικά υπήρξαν αντιδράσεις από την Εκκλησία, από την Αλικαρνασσό και σφοδρές αντιπαραθέσεις στα δημοτικά συμβούλια, ενώ ακολούθησε το πράσινο φως για τη χωροθέτησή του σε δημοτική έκταση 45 στρεμάτων νοτιοανατολικά της Νέας Αλικαρνασσού. Η αυτοδιάθεση των ανθρώπων είναι θεμελιώδες δημοκρατικό του δικαίωμα, τόνισε ο Βασίλης Λαμπρινός, ο οποίος σημείωσε ότι με τη λειτουργία του αποτεφρωτηρίου το Ηράκλειο θα κάνει ένα καθοριστικό βήμα προς την κατοχήρωση αυτού του δικαιώματος. Παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες που επιθυμούν να μην ταφούν. Δεν έχουμε ακόμη καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η κατασκευή, αν θα είναι σύμπραξη δημόσιου ιδιωτικού τομέα ή αν θα είναι παραχώρηση. Θα δούμε, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει άλλο αποτεφρωτήριο στην Ελλάδα πλην της Ριτσόνας. Πάντως, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον πολιτών του νησιού που επιθυμούν την καύση και όχι την ταφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι από το Σεπτέμβριο του 2019, όποτε ξεκίνησε τη λειτουργία του, το πρώτο ιδιωτικό αποτεφρωτήριο στη Ριτσόνα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 18.000 αποτεφρώσεις νεκρών. Είναι πολύ, γιατί μην ξεχνάτε ότι δεν είναι μόνο οι Έλληνες που είναι εδώ αυτή τη στιγμή, γιατί είναι και κάποιοι ξένοι που μένουν χρόνια εδώ. Μπορεί να είναι και 500 άτομα το χρόνο από όλο το νησί. Εμείς κάνουμε την αποτέφρωση, δίνουμε στον κόσμο την τέφρα και από εκεί και πέρα ό,τι θέλουν αυτοί και να την κάνουν, όπως θέλουν να τη διαχειρίζονται οι ίδιοι. Η τελευταία επιθυμία ήταν να πάει σε ένα χωράφι που είχε εδώ ένα εξοχικό να το βάλει εκεί, να βάλει ένα δέντρο, να είναι η τέφρα εκεί. Είναι άλλος που θέλει να το σκορπίσει στη θάλασσα.